πρόβλημα της αναπαράστασης, για όσους ακόμη αγωνιούν, παραμένει λόγιο, όπως ήταν πάντα άλλωστε. Παλήμψιστε τα ερωτήματα. Είναι άδειο το σκοτάδι? Τι βλέπουμε στο φως? Είναι η αναπαράσταση παράσταση της τάσης μιας υπόστασης? Είναι η επιφάνεια προφάνεια του αφανούς? Τι είναι προφανές και πώς παρίσταται? Μπορεί ο άνθρωπος να παραστήσει κάτι πέραν του προφανούς, να εικονίσει το απόλυτο? Παρίσταται και ως εικόνα ή είναι μόνο έννοια ο Θεός? Έχει και πρόσωπο ή μόνο νόημα η αρετή? Είναι σώμα ή σήμα το «ον»? Είναι τούτου ή άλλου κόσμου το πνεύμα που εμψυχώνει την ύλη του ανθρώπου? Διαβαίνει επί το πρότυπον ή προσκύνησης? Ή μένει επί της εικόνος? Εν έχει και πνεύμα ή είναι απλώς διακοσμητική η τέχνη? Κινητοποιεί ή αποχαυνώνει? Συντηρεί το κατεστημένο ή ανατρέπει την αντίληψη του κόσμου? Είναι μοχλός εκπολιτισμού ή εργαλείο χειραγώγησης? Σχεδία διαφυγής ή κεντρομόλωση όρευση? Ποια τέχνη κάνει το ένα, ποια το άλλο? Ποια εξυπηρετεί και ποιον σκοπό, τίνος? Κοιτούσα έξω από το παράθυρο του παλιού σπιτιού και τον είδα, 10 χρόνια πεθαμένο, να ανεβαίνει αργά το δρόμο και να έρχεται. Ε, Χριστάκη, τι φτιάνεις? Τι να φτιάνω, τον άφτιαγω. Το φως να βλέπεις, ακούς? Μη χάνεις από τα μάτια σου το φως. Χαζεύοντας τόσο καιρό το φως, βρίσκομαι γονατισμένος ακόμα στο σκοτάδι. Είναι αρχαία η ελπίδα του ανέσπερου φωτός. Είναι το νικηφόρο τρόπαιο από την εγκαταβήθησή μας στο σκοτάδι. Η βαθιά εικονολατρική παράδοση του τόπου μας να αντιστέκεται στο κενό της ανυπαρξίας και της λύθης. Να κάνει τη μνήμη του μνημείο και να εγκαθιστά την αιωνιότητα στην καθημερινή μας ζωή. Να δίνει σχήμα και μορφή στην αντίληψή του για το υψηλό και το άξιο. Να εικονίζει την αρετή, το κάλος, τη θεότητα. Να κατοικεί ποιητικά τη γη και να προκαλεί την ομορφιά να σώσει τον κόσμο. Χρόνια ζωγράφιζα για να μάθω το πώς. Μα όλο και πιο πολύ βεβαιώνομαι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να αγαπήσεις και να δεις. Ύστερα, ό,τι είναι να κάνεις θα κάνεις και ό,τι είναι να φανεί θα φανεί. Άλλωστε η αμφιβολία, κι αν δεν την κουβαλάς, σ' ακολουθεί αυτή η μονάχη της. Ακόμα δυσκολεύομαι να ζωγραφίσω. Αναρωτιέμαι κάθε φορά από πού να αρχίσω, πώς να σχεδιάσω, τι χρώματα να βάλω. Σαν να μην έμαθα τίποτα όλα αυτά τα χρόνια. Και ας χρωστάω τόση γνώση και θαυμασμό και ευγνωμοσύνη σε όλους αυτούς που με βοηθήσανε να καταλάβω κάτι από το τι, το πώς και το γιατί της τέχνης. Έψαχνα μυστικά της αναπαράστασης στη ζωγραφική που με γοήτευε. Ο Νταβίντσι, ο Τισιανός, ο Βερμέρ, τα πορτρέτα του Φαγιούμ, οι εικόνες, ο Τσαρούχης, ο Λοπέζ, ο Κιούπερ. Από το έργο του Αντώνιο Γκαρσία Λόπεζ κρατήθηκα στη ζωγραφική όταν γύρω μου οι πολίτες θεωρούσαν πεθαμένη. Και από τα έργα του Γιούρι Κιούπερ κρατήθηκα στη μνήμη όταν την απέρριπταν σαν στήρο αναχρονισμό. Και κάτι άλλο όμως, πιο δυσπρόσιτο αλλά και επιτακτικό, αναγκάζει το αποτέλεσμα. Αρμονή η αφανής, φανερής Κρήτο. Ο Τζιακομέτη, παραδείγματος χάρη, που με το πρόσχημα του μοντέλου του επαναλάμβανε κάθε φορά το κοινό σχήμα της ανθρώπινης παρουσίας. Ή ο Άντωνι Τάπιες, με την απλότητα της ύλης, και ο Μαρκ Ρόθκο με τη βαθύτητα του χρώματος, που μου υπέδειξαν ο καθένας με τον τρόπο του το μέτρο στην αναπαραστατική ζωγραφική. Πώς μπορούν οι σιωπές να αποκτούν νόημα στην εικόνα. Οι Ωζεύξης και ο Παράσιος, που ποτέ δεν είδαμε τη ζωγραφική τους, και ίσως γι' αυτό η άμυλά τους θεμελιώνει ως αέναο ζητούμενο την πιστικότητα της αναπαράστασης. Ή η βυζαντινή εξαντλητική άσκηση της επανάληψης τελετουργικών, ώστε χειρίαν αξίων να αποδοθεί πνεύμα εξαρκώς. Ή εκείνο το μαύρο τετράγωνο του Μάλεβιτς, που εκτέθηκε ψηλά στην κόκκινη γωνία, στο εικονοστάσι της νεωτερικότητας. Ορθογωνισμένο πρόσωπο, το σκοτεινό κενό της αγνωσίας του Θεού, αντί για τη θεωμένη σάρκα των λατρευτικών αγαλμάτων στο σκοτεινό ιερό των αρχαίων ναών. Το πνεύμα της εικόνας, το καλό καγαθόν, οι οπτικές διορθώσεις, η καλή αλλίωση, η υπανταλλαγή των αισθήσεων, η ενδόξη παράσταση,
Είναι τέρα μορφή το πανταχού παρόν αναναπαράστατο, η παρουσία του σύμπαντος χρόνου, το αχυροποίητο της χειροτεχνίας, το βλέμμα της ζωής μπροστά από το θάνατο, το φως στο σκοτάδι, το θάμβος. Το ουσιώδες παραμένει απαράλλακτο. Να ζήσουμε κι εμείς τη ζωή που μας αναλογεί, την πολυπόθητη μοναδική κάθε φορά επανάληψη. Να αξιωθούμε στο ασύλληπτο. Φτιάχνοντας έτσι κι αλλιώς, το άφτιαγο όταν φτιάχνουμε κάτι. Λέω τώρα με βεβαιότητα πως αυτά τα έργα μου είναι χαρισμένα. Αντίδωρο σε άλλους κόπους και πόνους, ενδότερους, σε άλλες καταποντήσεις και κατακριμνισμούς. Αντίδωρο σε συντριβή και κένωση είναι η χάρη. Αυτή αναδίδει το κάλος, την ομορφιά, την ωραιότητα. Αυτή ορίζει την οδό. Αυτή μας οδηγεί στο φως από το σκοτάδι. Αλλιώς προς τι η οδός? Προς το σκοτάδι? Ένα φωτεινό παραπέτασμα στο χάος είναι η ζωγραφική. Τελευταία, παιδεύομαι με το μέτρο στα ζητούμενα του ανθρώπου. Στοχάζομαι τα απολύτως αναγκαία στη ζωή. Πώς θα ορθώσουμε το ανάστημά μας απαλλαγμένοι από τα περιτά. Δεν θέλει ο άνθρωπος πολλά να ζήσει. Λίγο να φάει, λίγο να πιει, να αγαπηθεί, να ερωτευτεί, να επιθυμήσει, να χαίρεται του ήλιου το φως, να αντέχει το σκοτάδι και να στοχάζεται ψηλά, ψηλότερα να φτάνει. Πάνω σε σανίδια από ορεινές γέφυρες, ζωγραφίζω κοπιώντας και επιφορτισμένους και τα ελάχιστα απαραίτητα της ζωής. Λίγο φαΐ, νερό να ευπρεπιστούμε, ένα κατάλημα και μια πόρτα ανοιχτή. Η στενότητα και το μήκος των έργων επισημαίνουν τη στενότητα και το μήκος της οδού που διαβαίνουμε στην απέναντι όχθη. Τα πεπατημένα ξύλα ανακαλούν το πλήθος των άγνωστων που τα περπάτησαν. Πάνω τους η ζωγραφική, επιμελημένο σήμα από το πέρασμά μας, αντιστέκεται στη ζωή που μας δαπανά αδαπάνητη. Εν τέλει, για αυτή την έκθεση, ευχαριστώ τα παιδιά μου, το Θωμά και το Στάμο, που με την ανεμελιά και την αθότητά τους με τραβούσαν να ανέβω τρέχοντας την ανηφόρα.